Thank you.
σας την εισαγωγή. Είναι μια ιδιαίτερη ημέρα σήμερα για το Σύνταγμα. Συμπλήρωσε 117 χρόνια από συγκροτήσεώς του και τιμούμε τους νεκρούς και όλους όσοι είναι δεμένοι με αυτό το Σύνταγμα, είτε είναι αρκάδες, είτε είναι από άλλες περιοχές που υπηρετήσανε κάτω του υπό την ένδοξη σημαία του. Ευχόμαστε να είμαστε υγιείς και του χρόνου να γιορτάσουμε τα 118 χρόνια από τη συγκρότηση του Συντάγματος. Χρόνια πολλά και εσείς να είστε γεροί, να έρθετε να καλύψετε και του χρόνου πάλι αυτή την ξεχωριστή ημέρα για το 11ο Σύνταγμα Ζυπού. Παραμένει η ημεραρχία με το όνομά της, με το λάβαρό της, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Στρατηγέ, σε λίγες μέρες έχετε μία εκδήλωση για το χρονικό της Επανάστασης του 20, κάτι σχετικά με πορεία. Να μας πείτε λίγα λόγια για αυτή την εκδήλωση. Έχουμε στείλει και ανακοινώσεις τύπου. Ξεκινάει από την Αρεόπολη τη Δευτέρα 17 του μηνός. Ο πρώτος μαραθώνιος που διεξάγεται στην περιοχή της Πελοποννήσου είναι διάρκεια 3 ημερών. Την πρώτη μέρα ξεκινάει από Αρεόπολη, έχει τερματισμό στο Γήθιο. Δεύτερη μέρα η κίνηση είναι από το Γήθιο μέχρι τη Σπάρτη. Και η τρίτη μέρα έχει κίνηση από τα Άνοδο Λιανά και τερματισμό στην πλατεία του Άριος, όπου θα γίνει και τελετή λήξης και η απονομή των επάθειων. Μέχρι στιγμής έχουμε δηλώσεις 68 αθλητών, οι οποίοι είναι των ενόπλων δυνάμεων, αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, και μεταξύ αυτών είναι και 7 γυναίκες. Έγινε συνδυασμός από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμήνης, η μέρα έναρξης επαναστάσεως από τη Μάνη, με την έναρξη αυτού του μαραθώνιου δρόμου. Στην Τρίπολη τι ώρα θα καταλήξει? Στην Τρίπολη είναι περίπου προς το μεσημέρι. Εκτιμούμε ότι θα έρθουν και σχολεία. Έχουμε συνεργαστεί και με τους τρεις δήμους, και της Ανατολικής Μάνης και της Σπάρτης και της Τρυπόλεως, να είναι όσο δυνατόν περισσότερη συμμετοχή και των ιδιωτών. Θέλουμε να έρθουν κοντά σε αυτή τη διοργάνωση και ευελπιστούμε ό,τι τυχόν παραλήψει έχουμε, επειδή είναι και πρώτη φορά που διεξάγεται, του χρόνου να τις διορθώσουμε και να καθιερώσουμε αυτό το μαραθώνιο να διεξάγεται κάθε χρόνο στην Πελοπόννησο. Όπως ξέρετε, είχε γίνει ο μαραθώνιος των Βαλκανικών πολέμων επάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ. Την ιστορία του Συντάγματος και να επισημάνουμε για μια ακόμα φορά ότι τα έθνη πρέπει να τιμούν και να μην ξεχνούν την ιστορία τους, γιατί αλλιώς είναι καταδικασμένα στη λύθη της λησμονιάς. Στο πρώτο μέρος σκεφτήκαμε να σας παρουσιάσουμε, ελπίζω να μην κουραστείτε, περί τη 20 με μισή ώρα την ιστορία του Συντάγματος, η οποία παρακολουθήσετε δίνει και μπορεί κάποια στιγμή να σας κουράσει, αλλά δεν γινόταν αλλιώς να μην πούμε τις μάχες του 11ου Συντάγματος που συμμετείχε από το 1897 μέχρι σήμερα. Να δείτε λοιπόν την ιστορία του Συντάγματος από τότε που ξεκίνησε μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, θελήσαμε και με προτεργάτη εμένα τολμώ να πω, να σας ψυχαγωγήσουμε λέγοντάς σας 10 μουσικά κομμάτια, τα οποία μουσικά κομμάτια είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, η στίχη τους δηλαδή, με τους αγωνιζόμενους στις δικές του δυνάμεις και μόνο, προκειμένου να διασφαλίσει την ύπαρξή του. Η έντονη παρουσία του μέσα στο διάβα των χιλιετηρίδων οφείλεται αποκλειστικά στους αγώνες, στη θέληση, το πείσμα και το θάρρος του Έλληνα, στην ίδια τη θυσία του αίματός του, υπερβομών και αιστιών. Η ιστορία του 11ου Συντάγματος αποτελεί στα 117 χρόνια ύπαρξής του αναπόσπαστο τμήμα της μοίρας του ελληνισμού. Αυτό το πιστοποιεί η ανελιπή συμμετοχή του στους πολεμικούς αγώνες του έθνους κατά τον τελευταίο αιώνα, η θυσία πλήθους αξιωματικών και οπλητών του προς υπεράσπιση της πατρίδας, αλλά ταυτόχρονα και ο φυσικός του προορισμός να εκπαιδεύει τον Έλληνα οπλήτη και να τον προετοιμάζει ώστε να φανεί αντάξιος της ιστορίας και του πολιτισμού του.
Αρχική συγκρότηση και οργάνωση του 11ου Συντάγματος. Η αρχική συγκρότηση του 11ου Συντάγματος ανάγεται χρονικά στους πρώτους μήνες του 1897. Κατά την περίοδο εκείνη, το κλίμα γενικευμένης στρατιωτικής έξαρσης σχεδιάζονται πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον της Τουρκίας με στόχο την απελευθέρωση των ελληνικών εδαφών που βρίσκονται ακόμη υπό τον Οθωμανικό ζυγό. Στα πλαίσια αυτής της προετοιμασίας ένοπλου αγώνα, το Α' Αρχηγείο του Ελληνικού Στρατού διέταξε στις 28 Δευτέρου και 1 Μαρτίου του 1897 τα υπάρχοντα συντάγματα πεζικού, τα οποία ήταν 10 στον αριθμό, να συγκροτήσουν το καθένα από ένα επιπλέον τάγμα απαρτιζόμενο από τους πλεονάζοντες νεοσύλλεκτούς τους. Με βασιλικό διάταγμα, την 9 Μαρτίου 1897, τα νεοσυσταθέντα τάγματα των συνταγμάτων πεζικού της Λάρισας, 2ο, 4ο και 5ο, συγκρότησαν στη Λάρισα το 11ο Σύνταγμα Πεζικού, επικεφαλής του οποίου εντέθη ο αντισυνταγματάρχης πεζικού Βόρσας Ιωάννης. Των πραγμάτων του 11ου Συντάγματος συνενώθηκαν νότια του Ισουσάκ και συμπτύχθηκαν με την ομάδα Φράγκου με τελικό προορισμό τη Χερσόνησο της Ερυθρέας. Τέλος, τα υπολείμματα του Συντάγματος επιβιβάζονται στον Τζεσμέ και μεταφέρονται στοιχείο. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας η αιματοβαμμένη σημαία του 11ου Συντάγματος παρασημοφορήθηκε με τον ταξιάρχη του Αριστείου Ανδρείας από τον βασιλιά Κωνσταντίνο. Το 11ο Σύνταγμα κατά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 11ο Σύνταγμα δεν θα μπορούσε φυσικά να πλησιάσει από τους δύο τελευταίους χρονικά αμυντικούς αγώνες της πατρίδας, τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο του 40-41 και την ηρωική αντίσταση ενάντια στη γερμανική επίθεση που εκδηλώθηκε την άνοιξη του 41. Το 11ο Σύνταγμα κατά τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο, η προώθηση προς το μέτωπο. Έπειτα από την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού Πολέμου, 28 Οκτωβρίου του 1940, το 11ο Σύνταγμα ανταποκρίνεται αμέσως στο κάλεσμα της πατρίδας. Επιστρατεύεται στην Τρίπολη, ενσωματώνεται στον Άφλιο στην 4η Μεραρχία και αναχωρεί σιδηροδρομικό για Καλαμπάκα, όπου και στρατοπεδεύει ως εφεδρεία. Το Σύνταγμα, υπό τις διαταγές του συνταγματάρχη Κουδούνα Ιωάννη, καταλαμβάνει την 6 Δεκεμβρίου την περιοχή Κουρτζίνας και στρατοπεδεύει σε συνέχεια στο Ζερβάτι. Το πρωί της επομένης φτάνει στην περιοχή Μουζίνα προς αντικατάσταση του υπαγόμενου στην 3η Μεραρχία 12ου Συντάγματος. Η προέλαση ξεκινά με την αυγή της 8ης Δεκεμβρίου κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Η χιονόπτωση, το δύσβατο ορεινό έδαφος, η πλήρης έλλειψη μεταφορικών μέσων δυσκεραίνουν την αποστολή των μαχητών. Παρόλες τις αντικσότητες, το Σύνταγμα κατορθώνει να καταλάβει το απόγευμα το ύψωμα Σοπότη, έχοντας ολοκληρώσει την πρώτη του πολεμική αποστολή κατά τρόπο απόλυτα επιτυχή. Λέει ο στίχος, αν ήμουν παιδί κι εγώ, φερούλησα απ' την Κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή, ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη και μοναξιά στο σώμα. Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα. Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα. Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα. Ήσουν ονειρόδεο, μα δεν ήσουν αληθινό. Τώρα δώσ' μου καλέω, στη ζωή σου μου το δειλινό. Ήσουν ονειρόδεο, άφηνα σου κι αληθινό.
Αφιερώνω αυτή
την ημέρα σε όλους τους ήρωες του 11ου συντάγματος με την υπόσχεση ότι αν χρειαστεί όλοι εμείς θα είμαστε και θα φανούμε αντάξει αυτών. Πάμε να πούμε το τελευταίο τραγούδι. Μετά σας περιμένω όλους και αφού δείτε τις φωτογραφίες και τον οπλισμό τον οποίο έχω εδώ, σας περιμένω απέναντι στα εστιατόρια για ένα μικρό κέρασμα. Σας ευχαριστώ.